Τρία χρόνια μετά την τελευταία τηλεοπτική του συνέντευξη, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, μας υποδέχεται την ΕΡΤ, τη δημόσια τηλεόραση, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας, κύριε Ιερώνυμε, Αρχιεπίσκοπε, μακαριότατε. Και για μένα είναι ιδιαίτερη η χαρά και χαίρομαι πολύ, διότι μπροστά από πολλά χρόνια βοήθησα κι εγώ ώστε να είστε σήμερα ένας επιτυχημένος επιστήμονας και ένας επιτυχημένος εργάτης στα τηλεοπτικά μέσα. Και χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Μακαριότατε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και κανονικά έτσι θα ξεκινούσα από την 15ετή ήδη πορεία σας στο τιμόνι της Ελλαδικής Εκκλησίας. Έχετε περάσει πολλά μαζί με τη χώρα στο τιμόνι της Εκκλησίας, μνημόνια, πανδημίες, οικονομική κρίση. Όμως το μυαλό μου, το μυαλό όλων μας αυτές τις ημέρες είναι στους γείτονές μας, στους Τούρκους, οι οποίοι δοκιμάζονται από τον φωνικό σεισμό. Η αλληλεγγύη των Ελλήνων είναι δεδομένη, η αλληλεγγύη της Εκκλησίας είναι δεδομένη. Έχετε κάνει κι εσείς ήδη δηλώσεις συμπαράστασης. Βλέπουμε κάτι όμως τις τελευταίες ημέρες και είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε αναλύσει, γιατί ξέρω ότι τα εξετάζετε αυτά πολύ προσεκτικά. Από την επιθετικότητα του Ερντογάν, από τις δηλώσεις για γιουρούση, φτάσαμε στις αγκαλιές των δύο Υπουργών Εξωτερικών, Δένδια Τσαβούσογλου. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτό θα έχει διάρκεια, αν θα στρίψει δηλαδή το τιμόνι η τουρκική ηγεσία, ή αν αυτό είναι κάτι που θα περάσει, θα ξεχαστεί και θα γυρίσουμε στα ίδια, στις παραβιάσεις, στις προκλήσεις, στις απειλές. Θα ήθελα να πω ότι συμμετέχω κι εγώ, όπως και όλοι οι Έλληνες, σε αυτό τον πόνο, σε αυτό το τραγικό γεγονός της καταστροφής τόσου κόσμου, τις πληγές των καρδιές των ανθρώπων από τους σεισμούς που ζήσαμε έντονα αυτές τις ημέρες. Επίσης είναι συγκινητικό το φαινόμενο άνθρωποι, Έλληνες, στο περιβάλλον μας, σχεδόν ασκούν πίεση ώστε να βοηθήσουν με κάθε τρόπο, ώστε μικρές ή μεγάλες βοήθειες, στην προκειμένη περίπτωση, είτε είναι ρούχα, σκεπάσματα, είτε είναι τρόφιμα, φάρμακα, να σταλούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα βλέπουμε και συγκινούμεθα. Συγκλονιστικό λοιπόν αυτό καθε αυτό το γεγονός των σεισμών σε αυτό το πλάτο, σε αυτή τη διάσκεση, αλλά και συγκινητική είναι η προσπάθεια των ανθρώπων, πιστεύω από όλα τα μέρη του γειτονικού κόσμου, αλλά και από την Ελλάδα, που πιθανόν μερικοί να πίστευαν ότι δεν θα είμαστε τόσο ευσυγκίνητοι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι το γεγονός φοβερά εντυπωσιακό και δίνει δυνατότητες να πιστεύουμε για κάτι καλύτερο. Άρα θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να κρατήσει αν όλα πάνε καλά, αν γίνει δουλειά. Θα μπορούσε να έχει μια διάρκεια η φιλία που φαίνεται ότι αναπτύσσουν ξανά οι δύο χώρες. Αυτό είναι το επιθυμητό και οπωσδήποτε θα κρατήσει ένα διάστημα. Αλλά η φορά του ανθρώπου, η εσωτερική, όταν δεν αναγεννηθεί, αλλά μαθαίνει να είναι στα ίδια, θα μας ξαναγυρίσει πάλι στις ίδιες περιπέτειες. Θεωρείτε ότι είναι μια ευκαιρία να ανοίξουν και άλλα θέματα, τώρα που η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει πέσει πάνω στην Τουρκία, να ανοίξουν και άλλα θέματα, όπως η Αγία Σοφιά. Την είχε κάνει λάβαρο ο Ερντογάν επί Μακρόν. Θα μπορούσε να ξανατεθεί ένα ζήτημα σοβαρά αυτή τη φορά. Αυτό το θέμα θα είχε τεθεί, αν σκεφτόμαστε σοβαρά, όχι μόνο από εμάς, τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους, αλλά από όλο τον χριστιανικό κόσμο, αλλά περισσότερο και σε αυτούς τους μουσουλμάνους και στον τουρκικό κόσμο, όταν το δούνε σε ένα μνημείο πολιτισμού, διαχρονικό, και να μην το ταυτίζουν με συγκεκριμένες περιόδους της ζωής ή με συγκεκριμένα γεγονότα πολέμων κλπ. Όλα αυτά τα μνημεία, όπου και αν υπάρχουν, είτε στην Τουρκία,
είτε στη Συρία, από αυτά που είδαμε να είναι εγκρεμισμένα, όλα αυτά έχουν τη δική τους ιστορία, η οποία προχωράει μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Πιστεύω ότι σε αυτά τα μνημεία, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που γίνεται σε πολιτεύματα, σε σύνορα, αυτά τα μνημεία πρέπει να μένουν ελεύθερα και για όλους τους ανθρώπους. Μακαριότητα, να επιστρέψουμε στο δικό μας το χωράφι, στο δικό μας το οικόπεδο. Έχουμε εθνικές εκλογές σε λίγο διάστημα και ξέρετε, σε πολλούς αρέσει να καταδάσουν τον Αρχιεπίσκοπο πότε από εδώ, πότε από εκεί. Πότε με τη μία κυβέρνηση, πότε με την άλλη. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι πολίτες, το κάνουν και πολιτευτές. Επιτρέψτε μου να σας πω, θεωρούν ότι η Εκκλησία έχει ψήφους. Άρα το ρωτώ ευθέως, έχει προτίμηση στα πολιτικά κόμματα η Ελλαδική Εκκλησία, έχει προτίμηση στα κόμματα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος? Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω ειλικρινά. Θα ήταν τραγικό, εγώ που έζησα με 8 αλλαγές, 10 αλλαγές πρωθυπουργών, προέδρων κλπ, να κοίταγα πίσω στη ζωή μου και να βλέπω ότι είναι 8 ή 10 κομμάτια. Όχι. Ο χαρακτήρας μου είναι ένας. Εκτιμώ τον κάθε άνθρωπο, πιστεύω στην ελευθερία του και πολλές φορές όταν με ρωτούνε τι θα θέλετε να ψηφίσω, τους ρωτάω τι ψηφίζεις γενικά. Θα μου πει αυτό. Από εκεί ξέρω αυτόν τον άνθρωπο που έχει μερικές αρχές που εγώ τις σέβομαι, τις ακολουθώ και αυτό συνιστώ. Δηλαδή δεν θα ήθελα να πω ότι μπαίνω σε κομματική αντιπαράθεση, θα ήθελα να πω ότι βοηθάω τους ανθρώπους κατά τη δική μου την άποψη, η επιλογή τους ανάλογα με τα δικά τους κριτήρια να στρέφεται προς έναν άνθρωπο που θα βοηθήσει πολιτικά, κοινοβουλευτικά, την πατρίδα μας και το χώρο μας. Να ρωτήσω ποια είναι η δική σας σχέση με τους δύο βασικούς παίκτες αυτή τη στιγμή, με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί κατά καιρούς έχουμε μάθει οι δημοσιογράφοι ότι έχουμε χάσει αρκετές ειδήσεις. Τηλεφωνήματα, συναντήσεις, πρωινά, πιο νυχτερινές ώρες. Είναι τακτική λοιπόν η επικοινωνία σας με τους δύο αυτούς πολιτικούς άνδρες? Κοιτάτε, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε όλοι σας ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Έχουμε τις φιλίες μας, έχουμε τις γνωριμίες μας, έχουμε τις ιδιαίτερες σχέσεις και επομένως αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε μια επικοινωνία είτε τηλεφωνική είτε της παρουσίας. Εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια, τα 15-16 χρόνια, να έχω με όλους επικοινωνία, να έχω μιλήσει και να έχω συνεργαστεί. Βέβαια, σαν άνθρωπος, έχω κι εγώ τα συναισθήματά μου, έχω κι εγώ τις επιλογές μου και θα μπορούσα να πω γέρνω άλλοτε από εδώ και άλλοτε από εκεί, ανάλογα με το τι έχω μπροστά μου. Αλλά θα ήθελα να πω, γενικά, εκτιμώ όλους με τους οποίους συνεργάστηκα, γιατί ο καθένας έχει και καλά στοιχεία, καλά γνωρίσματα, καλή διάθεση. Και με όλους έχω κάτι να θυμάμαι. Δεν θα ρωτήσω που γέρνετε, γιατί δεν θα ήταν πρέπον. Θα ρωτήσω όμως αν γέρνετε με προσοχή στα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία γίνονται και πρωτοσέλιδα το τελευταίο διάστημα, όπως είναι το θέμα των υποκλοπών. Το συζητάμε πάρα πολλούς μήνες το ζήτημα των υποκλοπών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για ζήτημα δημοκρατίας. Θέλω να μου πείτε πώς το βλέπετε εσείς αυτό το θέμα ως παρατηρητής. Και αν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια της θητείας σας, επειδή έχετε μια θέση κομβική, σκεφτήκατε ότι κάποιος μπορεί να κρυφακούει τον Ιερώνυμο? Κοιτάξτε, αυτό το φαινόμενο είναι μια φθορά. Είναι κάτι που δεν θα το υπενούσαμε. Αλλά πρέπει να είμαστε και πραγματικοί στην εκτίμηση των πραγμάτων. Και θα έλεγα ότι δεν είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε στις ημέρες μας, αλλά είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας και την προσωπική και την πολιτική. Υπάρχει, ζει και θα υπάρχει. Έχετε εσείς ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί κάποιος να παρακολουθεί την Εκκλησία ή έχετε δει κάποιο τέτοιο σημάδι μέσα στα χρόνια, στη 15η αιτία? Κοιτάτε,
στην εκκλησία, δεν μπορώ να το πω, δεν υπήρχε και ιδιαίτερος λόγος. Τα πρόσωπα που υπηρετούν στην εκκλησία, ανάλογα με τις σχέσεις τους, τη συμπεριφορά τους, τη ζωή τους, ασφαλώς θα υπάρχουν παρακολουθήσεις. Και αυτό φαίνεται είτε από δημοσιεύματα, είτε από πλευρές εκβιαστικές, είτε από πλευρές περίεργες. Δεν είναι ένα φαινόμενο που είναι γνώρισμα μόνο της εποχής μας. Σοβαρή απάντησή σας και ουσιαστική μακαριότατε. Θέλω να πάμε στο ζήτημα της οικονομίας. Αφορά όλους τους πολίτες, 10 στους 10. Οι ανατιμήσεις είναι κάτι το οποίο δεν το σηκώνει πια ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δυσβάστακτο για τους πολίτες. Η Εκκλησία βοηθά όσο μπορεί να βοηθήσει με αυτό που λέγαμε κάποτε συσίτια, με τα δέματα που στέλνετε τα τελευταία χρόνια, ώστε να βάλετε και το πρόσημο της αξιοπρέπειας στους ανθρώπους, να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη στοργή. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αισθάνεστε το τελευταίο διάστημα ότι έχουν αυξηθεί και οι ανάγκες. Έρχονται δηλαδή περισσότεροι στην Εκκλησία και ζητούν βοήθεια. Κοιτάξτε, οι ανάγκες κάθε μέρα γίνονται περισσότερες. Αλλά συμπίπτουν και άλλα πράγματα στη ζωή μας που κάνουν τις δυσκολίες περισσότερο μεγαλύτερες. Παραδείγματος χάρη, η περίοδος που είχαμε 10 με 12 χιλιάδες μερίδες φαγητού στους δρόμους και στις ενορίες μας, ήρθε η αρρώστια, η πανδημία, που είπε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό πια και χρειάστηκε να το σταματήσουμε. Και διότι πολλοίς κόσμος δυσκολευόταν να έρθει να προσφέρει εργασία στο μαγείρεμα, στην προσφορά των φαγητών, αλλά και οι άνθρωποι δεν ήταν εύκολο να στέκονται στην ουρά για να μπορούν να πάρουν αυτά που έπαιρναν. Έτσι λοιπόν ο συνδυασμός των συνθήκων υγείας, πανδημίας, μαζί με την πείνα, μεγάλωσαν το πρόβλημα. Στραφήκαμε σε μια άλλη λύση, σε μια συνεργασία με τους Δήμους και δίνουμε πλέον μέχρι σήμερα την τροφή σε δέματα. Δέματα χιλιάδες που πηγαίνουν στις οικογένειες αλλά και σε μεμονωμένα πρόσωπα. Αυτό των μεμονωμένων προσώπων δεν είναι επιτυχημένο. Διότι αν πάρει κανείς δέμα που έχει ξηρά τροφή ή και άλλα αντικείμενα, άλλα πράγματα, δεν μπορεί να τα μαγειρέψει ή δεν έχει τις δυνατότητες. Παίρνει αυτό που θέλει και το άλλο το πετάει. Έτσι λοιπόν μας έχει βάλει τώρα σε έναν πειρασμό και μελετάμε ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος ώστε να περνάει από κάπου, να μπορεί να έχει το φαγητό του, αλλά και άλλες εξυπηρετήσεις όπως είναι το πλύσιμο των ρούχων, η διανυκτέρευση, η παρέα. Και έτσι παίρνει και η μορφή του Ιδρύματος της Φιλοξενίας μια ιδιαίτερη μορφή. Προσακή έχουμε ανοιχτή περισσότερο και τα Ιδρύματα τα οποία έχουν γίνει πάρα πολλά είναι ο βοηθός μας και ο συμπαραστάτης μας. Το ένα είναι αυτό η φροντίδα που χρειάζεται ο άνθρωπος, η τροφή, ακόμα και τα ρούχα που λέτε. Η Εκκλησία ακούει τις ανάγκες των ανθρώπων. Μία από τις βασικές ανάγκες είναι η στέγη. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν είναι στο σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων σας ασφαλώς, ούτε ζητώ να κρίνετε την ελληνική δικαιοσύνη. Όμως είχαμε πρόσφατα μια απόφαση του Αρείου Πάγου που δίνει τη δυνατότητα στα φαντς να βγάζουν ακίνητα σε πληστηριασμούς. Χιλιάδες ακίνητα υπολογίζονται περίπου στις 700.000. Αισθάνεται μακαριότητα ο κόσμος ότι πίσω από τέτοιες αποφάσεις υπάρχει μία αγριότητα, μία απανθρωπιά, ότι λείπει το αίσθημα του δικαίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι δικαστικοί είναι άνθρωποι και κάνουν και αυτοί τα λάθη τους ή τις υπερβολές τους. Αλλά είναι και μερικά πράγματα που σε βγάζουν από τον εαυτό σου. Νομίζω ότι πρέπει να τα προλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα και αυτό είναι θέμα της γενικότερης δικαιοσύνης αλλά και της πολιτείας. Σημαντική η παρέμβασή σας, μακαριότατε, για αυτό το ζήτημα. Διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Ένα θέμα που πρέπει να σας το έχουν ρωτήσει εκατοντάδες φορές, δεν λέω δεκάδες, εκατοντάδες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας ως αρχιεπίσκοπος. Ξαναμπήκε στο τραπέζι.
στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την εξώδια Κολουθία, την κηδεία του Κωνσταντίνου, του έκτοτου μονάρχη. Θεώρησαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου ότι η Εκκλησία καλοβλέπει τη μοναρχία, το στέμα, ότι έχει, εν πάση περιπτώσει, καλά αισθήματα για ένα άλλο πολίτευμα. Θέλω να το ρωτήσω λοιπόν έτσι ακριβώς. Η Εκκλησία καλοβλέπει την Βασιλεία? Κοιτάξτε, αυτά είναι υπερβολές. Και η Εκκλησία, που την υπηρετούν άνθρωποι, έχουν και αυτοί τα δικά τους γνωρίσματα. Λοιπόν, αν πάρουμε το γεγονός της κηδείας του βασιλέως Κωνσταντίνου, του παλαιού βασιλέως, δεν έχει καμία τέτοια μορφή, ούτε με καμία τέτοια διάσταση, όπως είπατε. Απλώς είναι ο σεβασμός στην ιστορία μας, ο σεβασμός αυτών των πραγμάτων που έχουμε ζήσει, αλλά και ο σεβασμός στα πρόσωπα αυτά που σήμερα υποφέρουν, είτε από το θάνατο, από τις άλλες δοκιμασίες. Επομένως, η ομάδα των παιδιών του βασιλιά, της οικογένειας του βασιλιά, νομίζω ότι άξιζε να δεχθεί αυτόν τον σεβασμό, αυτήν την αξιοπρεπή συμπεριφορά και να μην τα αφήσει, να μην το ρίξει στο βάρβαρο μέρος του ξεχασμού, της λησμονιάς. Χρησιμοποιήσατε πάντως, και οφείλω να το παρατηρήσω, τρεις φορές τον όρο βασιλιάς, όχι έκπτωτος, όχι τέος. Έχει κάποιο νόημα αυτό, σημαίνει κάτι? Κοίταξε, είδα ότι συζητήθηκε το θέμα και άλλοι ήταν υπέρ της εκφράσεως, άλλοι εναντίον της εκφράσεως. Εμείς σαν Εκκλησία είπαμε βασιλέως ημών ηγενωμένου. Όσοι ξέρουν γραμματική, όσοι ξέρουν ελληνική γλώσσα, το ηγενωμένο είναι αόριστος δεύτερος, που σημαίνει στην κυριολεξία αυτός που υπήρξε κάποτε βασιλεύς. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν σήμερα ιστορικός ή σοβαρός άνθρωπος να πει ότι ο Κωνσταντίνος δεν βασίλευσε 3, 5, 2 χρόνια? Επομένως, η απόδοση της φράσεως «βασιλέως ημών γενωμένου» δεν μαρτύρει ούτε νοσταλγίες, ούτε προσδοκίες. Είναι μια τιμή προς ένα πρόσωπο που οφείλει ο καθένας να δίνει το σεβασμό που πρέπει. Πάμε τώρα σε θέματα που έχουν αγγίξει την Εκκλησία τους προηγούμενους μήνες. Προκάλεσαν θόρυβο, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω για σκάνδαλα, αλλά σίγουρα προκάλεσαν αίσθηση και συζήτηση. Η μία είναι υπόθεση του πατρός Αντωνίου, της Κιβωτού, και άλλη είναι υπόθεση, περίπτωση των Αγίων Ισιδώρων. Λειτουργήσε πολύ γρήγορα η Εκκλησία, λειτουργήσε ταχύτατα. Το έκριναν πολύ και αυτό, την ταχύτητα δηλαδή. Κάποιοι είπαν ότι έδρασε ακαριαία η Εκκλησία της Ελλάδος, επειδή γνώριζε και τόσα χρόνια δεν μιλούσε, οπότε είχε εικόνα των θεμάτων και έδρασε. Κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι βρήκατε μια ευκαιρία με τη δημοσιότητα που πήραν τα θέματα για να κλείσετε άλλους λογαριασμούς. Τι αφήνει όλο αυτό στο τέλος της ημέρας? Κοιτάξτε, η αρρώστια της εποχής μας είναι η ταχύτητα των ειδήσεων και κυρίως η ταχύτητα της πληροφορίας, και το δεύτερο, η συμπεριφορά, με συγχωρείτε για την φράση, των δημοσιογράφων. Ο Έλληνας θέλει κουτσομπολιό. Του αρέσει η πολύ πολύ συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Γι' αυτό θα δείτε ολόκληρες φυλάδες για τα ίδια πράγματα τις ίδιες ημέρες. Ο Αρχιεπίσκοπος, στην προκειμένη περίπτωση, και αν ξέρει το πρόβλημα, αν το έχει ζήσει, είτε αυτό λέγεται πατήρ Λουπασάκης, είτε πατήρ Αντώνιος, έχει κάνει κατά τη γνώμη του το καθήκον του και έχει καταβάλει τις προσπάθειες. Άλλοτε αυτά πετυχαίνουν, άλλοτε δεν πετυχαίνουν. Έχει κάνει τον αγώνα του. Ελάτε τώρα να δούμε αυτοί που δημοσίευσαν όλα αυτά και δημοσιεύουν.
είναι οι ίδιοι που συμμετείχαν στο πρόβλημα. Είναι οι ίδιοι που πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Είναι οι ίδιοι που πρωτοστατούσαν σε αυτά. Το καθήκον του Αρχιεπισκόπου, πέρα από όλα τα άλλα, δεν είναι διοικητής, δεν είναι αστυνομικός ο Επίσκοπος και ο Αρχιεπίσκοπος. Είναι και πατέρας. Είναι τα παιδιά που μέσα στην οικογένεια κάνανε λάθος. Ο πατήρ Λουπασάκης. Ωραία. Να λάβουμε τα μέτρα με έναν τρόπο που δεν εξευτελίζει τον άνθρωπο. Απεσήρθη το δικό του τον τρόπο. Δεν έχει καθήκον ο Αρχιεπίσκοπος, ο πατέρας, αυτά τα παιδιά που ήταν κάτω και είναι κοντά του, 5-10 παιδιά, να δοκιμάσουν την αγάπη του πνευματικού της πατέρα. Γιατί πρέπει ο Αρχιεπίσκοπος αμέσως να πάρει το μαχαίρι και να κόψει το κεφάλι των παιδιών αυτών. Η αγάπη είναι αυτό που θεραπεύει τα πράγματα. Και έπειτα, για να θυμηθούμε αυτή την ωραία παραβολή με τους Ιουδαίους, όταν μια γυναίκα αμάρτανε, και καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτό, όλοι την έβαζαν στην πλατεία του χωριού και την λιθοβολούσαν. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Και όταν ήρθε ο Χριστός εκεί, είπε το «Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο». Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, να ρίξει την πέτρα. Αυτό δεν το είδε πουθενά να το γράψει κανείς. Δεν είναι να το ζήσουμε. Επομένως, πονάω για την περίπτωση του Λουπασάκη, πονάω για την περίπτωση του Αντωνίου, αλλά έχω και καθήκον να σταθώ πλάι για να γιατρευτούν όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός έχει. Να κάνω όμως και ένα ερώτημα σε εσάς. Δεν σας φαίνεται περίεργο όταν ο πατήρ Αντώνιος, αυτός όπως τον παρουσίασαν τα μέσα, που πιθανό να έχει υπερβολές, αυτός ο Αντώνιος ετοιμήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, ετοιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο, πήρε βραβείο από την Ακαδημία, η Ευρώπη τον ονόμασε ο πρώτος πολίτη της Ευρώπης. Μα πού είναι αυτοί τώρα οι άνθρωποι? Δεν έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να ρωτήσουν τον υπεύθυνο, τον αρχιεπίσκοπο, που να τους έλεγε, για δείτε, να είστε λίγο μετρημένοι, να είστε λίγο προσεκτικοί. Αλλά όλοι όρμησαν εναντίον του και όλοι και μια σιώπησαν. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς δημοσιογραφικά? Δεν περιμένουμε την πορεία που θα πάρουν τα πράγματα στη δικαιοσύνη, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί όταν τα πράγματα οδηγούνται στη δικαιοσύνη, είτε υπάρχει καταδίκη, είτε υπάρχει αθώωση. Τώρα, μετά από μια τέτοια τελεπορία, αν υποτεθεί, που δεν ξέρουμε, ότι αθώθηκε ο πατήρ Αντώνιος ή τα παιδιά αυτά, πιστεύετε ότι έλειξε το θέμα, θεραπεύτηκε, τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν να ζήσουν όπως θα ήθελαν να ζήσουν? Αθώωση δεν σημαίνει μη τέλεση των πράξεων. Το θέμα είναι αυτοί που πήραν, που ρίξαν την πέτρα ή που δημιούργησαν αυτό το θόρυβο, δεν έχουν ευθύνη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχει να κάνει με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Εδώ και αν έχει γίνει πολλή συζήτηση, αν έχει πέσει πολύ μεγάλη. Με το σχιστό έγιναν κάποια πράγματα, προχωράει ένα έργο. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε πού βρίσκεται αυτό το έργο, τι ακριβώς αφορά, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό στην κοινωνία. Και τα τεχνοκρατικά στοιχεία, δηλαδή Άξτε, τα οικονομικά μεγέθη για την Εκκλησία, το όφελος. Αυτοί που θέλουν να βρουν την αλήθεια, μπορούν να τη βρουν την αλήθεια, αλλά δεν θέλουν. Είναι παγκοσμίως γνωστό, δημοσιευμένα πράγματα, ότι το 96% της περιουσίας της Εκκλησίας έχει δαπανηθεί. Τώρα να ψάξουμε να το βρούμε, μπορούμε να ψάξουμε. Και η Εκκλησία έχει το 4%. Και έρχεται κάποια στιγμή τώρα και λέμε ότι αυτό το 4% πρέπει να το αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και τις ανάγκες λαού και του κράτους, αλλά και τη λειτουργία μας. Όλοι σας λέτε, είπατε και μπροστά, χωρισμός εκκλησίας και κράτους. Ωραία,
Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει. Πώς θα ζήσει η Εκκλησία. Όταν δεν έχει περιουσία. Δεν πρέπει, ακούγοντας όλα αυτά τα μηνύματα, να πει αυτή την περιουσία, εγώ πρέπει να την αξιοποιήσω. Είπε κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, αξιόλογος, το 96% το χάσατε, έχετε το 4%. Πέτρες, χώμα, έχετε υποχρέωση να τα μετατρέψετε σε πνεύμα. Όχι για να ζήσουμε καλά, αλλά να κάνουμε το έργο μας το κοινωνικό. Και δεν είναι μικρό το έργο της Εκκλησίας. Λοιπόν, σε ένα μέλλον που δεν ξέρουμε προς τα που μας πάει, δεν πρέπει μια Εκκλησία να είναι ανεξάρτητη? Ή δεν νιώθετε πιο άνετα και πιο ελεύθερος όταν έχετε κάτι στην τσέπη σας? Άρα το έργο στο σχιστό πόσο θα βοηθήσει την Εκκλησία για να επιτελέσει? Κοιτάξτε, το έργο. Εγώ θα ήθελα να πω, η ηλικία μου, οι συνθήκες της ζωής δεν επιτρέπουν για σχέδια σημερινά και αυριανά, αλλά μπορούν να κάνει κανείς οράματα. Το όραμα του σχιστού ξεκινάει από το εξής σημείο. Ήτανε 19.000 στρέμματα αγορασμένα με τα συμβόλαια. Από αυτά τα 16.000 κατεπατήθηκαν ή μοιράστηκαν. Και είναι τα 3.000 σήμερα στρέμματα. Και έρχεται η Κόσκο, η άλλη και λένε δώστε μας κλπ. Και είπαμε όχι. Θα καθίσουμε με έναν τρόπο σύγχρονο να τα αξιοποιήσουμε σε συνεργασία Εκκλησίας και κράτους. Και αυτό είναι κάτι που το επαναλαμβάνω. Μόνη της δεν μπορεί να το κάνει η Εκκλησία. Ούτε με ιδιώτες. Η Εκκλησία μπορεί να συνεργαστεί τίμια με το κράτος και να προχωρήσει και από αυτό να ωφεληθεί η Εκκλησία στο έργο της, να, η πολιτεία να έχει τα έσοδά της και από εκεί. Και ο λαός, όταν στο παραδείγματος χάρη, στο πρόγραμμα του σχιστού λένε ότι θα εργαστούν 10.000 άνθρωποι εκεί, αυτό δεν βοηθάει τον κόσμο. Θα είναι μια ανάσα, λέτε, και δεν αλλάζει το περιβάλλον. Θα είναι και μια ανάσα για την κοινωνία. Ναι. Τώρα, μακαριότατα, ξεκινήσαμε από το δράμα των γειτόνων μας, των Τούρκων. Υπάρχει ένα ακόμα δράμα στην ευρύτερη γειτονιά. Στην Ουκρανία πλησιάζει, σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε δει τι έχει συμβεί στην χώρα. Έχουμε όμως εξελίξεις και στις εκκλησίες εκεί, στην περιοχή. Πώς το βλέπει αυτό η Ελλαδική Εκκλησία? Εντάξει, είναι ένα δράμα μεγάλο για τους λαούς και της Ρωσίας και της Ουκρανίας και όσους μπλέκονται γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς δεν πονάμε περισσότερο, γιατί αυτή η σύγκρουση είναι μεταξύ δύο ομοδόξων λαών, Ορθόδοξοι και μεν, Ορθόδοξοι και οι άλλοι. Όλο ξεκινάει το πρόβλημα από τον εγωισμό και ακόμα περισσότερο από την δίψα ενός από τους δυο να κυριεύσει τον άλλον. Και τέθη το θέμα του χωρισμού από εκεί, των εκκλησιών, δηλαδή η Ουκρανία να είναι ανεξάρτητη από την Ρωσία και η Ρωσία πάλι να έχει τη δική της πορεία. Ετέθη λοιπόν θέμα ψηφοφορίας μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Υπήρξαν πιέσεις, υπήρξαν διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες προσφορές, διάφορες πιέσεις. Αυτά ασκήθηκαν και στην Εκκλησία της Ελλάδας. Εδώ θα πρέπει να πάμε εμείς λίγο πιο μακριά. Να μην μείνουμε μόνο στη σχέση με την Ουκρανία και με την Ρωσία, αλλά να δούμε τι μας συνδέει με το Πατριαρχείο, το οποίο Πατριαρχείο είναι η γενέθυρα. Είναι η μάνα η κεντρική που έχει τα παρακλάδια της. Σε μια εποχή λοιπόν σαν τη δικιά μας, με όλα αυτά τα προβλήματα και ιδιαίτερα με τα γεωπολιτικά και ακόμα περισσότερο σχέση Εκκλησίας Ελλάδος
Πατριαρχείου. Πρέπει να πριτανεύσει τίποτε άλλο παρά οι σχέσεις της οικογένειας. Ότι εμείς και το Πατριαρχείο είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να συμπορευόμαστε για την ωφέλεια όλων μας. Επομένως, τελικά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά παρά να αναγνωρίζουμε ότι και η Ουκρανία δικαιούται να έχει μια αυτονομία, αλλά και το Πατριαρχείο μας πρέπει να είναι η μητέρα μας Εκκλησία. Να σας πάω τώρα σε μια άλλη εκκλησία, την γειτονική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο Πάπας, ο Φραγκίσκος, ανακοίνωσε και ήταν έκπληξη για τους περισσότερους από εμάς, δεν ξέρω αν εσείς το γνωρίζατε, τον περασμένο Δεκέμβρη, ότι θα επιστραφούν 3 θράσματα από τον Παρθενώνα. Και με αφορμή αυτό, αυτή την κίνηση του Ποντίφικα, αλλά και με αφορμή την συζήτηση που είχε ανοίξει ξανά για τον επαναπατρισμό των γλυπτών. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε μια λύση, μακαριότατε, να επιστρέψουν τα γλυπτά στην Αθήνα από το Βρετανικό Μουσείο? Κοιτάξτε, εγώ με τον χώρο είχα μια επαφή, γιατί ο μακαριστός Πάπας, ο Βενέδικτος, ήταν δάσκαλός μου στη Γερμανία, στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο. Και επομένως υπήρχε μια επαφή. Αλλά και με τον παρόντα Πάπα είχαμε μια επαφή που ήρθε εδώ. Δεν ξέρω ποια είναι τα συναισθήματά του, πώς και από πού ορμήθηκε που είπε τα κομμάτια αυτά του Παρθενώνα τα δωρίζω στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Δεν το γνωρίζατε δηλαδή? Σε συζήτηση είχαμε κάνει, αλλά όχι. Λοιπόν, τον ευχαρίστησα, συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό μας και με τους αρμόδιους υπουργούς και θα έρθουν αυτά τα τραύματα, θα τοποθετηθούν στο Εθνικό Μουσείο από δωρεά της Εκκλησίας μας προς το Μουσείο. Λοιπόν, δεν είναι θρησκευτικό το θέμα, είναι ανθρωπιστικό περισσότερο το θέμα, που βοήθησε και αυτή η επικοινωνία που είχαμε. Αλλά νομίζω η ιστορία, η οποία είναι ένας κυκαιώνας, θα βοηθήσει ώστε όλα τα γλυπτά από διάφορα μέρη που βρίσκονται να ξαναγυρίσουν στον τόπο τους. Μακαριότατε, ήρθε η ώρα του απολογισμού της έως τώρα 15 χρόνια στο τιμόνι της Ελλαδικής Εκκλησίας, 15 χρόνια που είχαν και ταραχές για τον τόπο και η κοινωνία διχάστηκε και η κοινωνία ταλαιπωρήθηκε και νέοι άνθρωποι έφυγαν και δεν ξαναγύρισαν στην πατρίδα και πανδημία περάσαμε και ακόμα υπάρχει μια ταλαιπωρία στο υγειονομικό κομμάτι. Εσείς, από αυτά τα 15 χρόνια της προσωπικής σας διαδρομής, σε αυτήν εδώ την θέση, τι κρατάτε και ποιο θα θέλατε να είναι το αποτύπωμα, αν ένα πράγμα μπορούμε να θυμόμαστε όλοι από την δική σας πορεία, ποιο θέλετε να είναι αυτό? Θα σας πω κάτι που το ξαναείπα. Παίζει μεγάλο ρόλο τι θέλει ο καθένας από τη ζωή του. Τι έχει βάλει πρώτο, τι έχει δεύτερο, τι έχει βάλει τρίτο. Αυτό που είπατε, ποιο είναι το αποτύπωμά μου, ποιο είναι αυτό που έζησα μέχρι τώρα και τι θα ήθελα να συνεχίσω να ζω, είναι ένα κομμάτι από έναν ποιητή που λέει: πολλά δε θέλει ο άνθρωπος να είναι ήρεμος και άκακος. Λίγο ψωμί, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση. Λίγο ψωμί και λίγο κρασί σημαίνει τι να το κάνω το πλούτο. Φτάνει να μπορώ να ζήσω. Κι αν από τη ζωή μας βγάλουμε τα Χριστούγεννα, την παρουσία του Χριστού σε μας και την Ανάσταση, ποιο είναι το νόημα? Αυτό λοιπόν είναι κάτι που το κουβαλάω, παραμένω από τη μάνα μου, το ζω και αυτό θα ήθελα να είναι και το τέλος μου. Μακαριότατε, θυμάμαι παλιότερα λέγατε ότι δεν θέλετε, δεν επιθυμείτε να είστε
ισόβιος αρχιεπίσκοπος. Ότι θα θέλατε να δείτε δηλαδή τη διάδοχη κατάσταση, να αποσυρθείτε σε κάποια βιβλιοθήκη, να συνεχίσετε τη μελέτη, το διάβασμα. Άλλωστε, από πάρα πολύ νέος έχετε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Οι άνθρωποι βεβαίως έχουμε δικαίωμα, φαντάζομαι και οι αρχιεπίσκοποι, να αλλάζουμε γνώμη με βάση τα χρόνια που περνάνε, τις εμπειρίες και τα θέλω μας αλλάζουν καμιά φορά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά αν έχετε αλλάξει γνώμη ή αν διατηρείτε αυτή την επιθυμία, ίσως έχετε πάρει και απόφαση, να εγκαταλείψετε τον χώρο που βρισκόμαστε και να πάτε σε μια βιβλιοθήκη. Πραγματικά το ερώτημα είναι πολύ ουσιαστικό. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχω αλλάξει γνώμη. Στη δική μου την περίπτωση συνέβη κάτι που δεν ξαναέγινε στην Ελλάδα. Κάθε αρχιεπίσκοπος στη θητεία του έκανε το πολύ 6-7 αρχιερείς. Εγώ στη θητεία των 15 χρόνων ξεπέρασα τους 60. Το θεωρώ θαύμα αυτό και ευλογία από το Θεό. Αυτό συνετέλεσε ώστε να υπάρχει μια ηρεμία, υπάρχει μια ενότητα. Αυτό συνετέλεσε να πάρουμε και να καλλιεργήσουμε μεγάλες αποφάσεις. Η μία απόφαση ήταν να μπορέσει ο κλήρος να είναι αυτοσυντήρητος, παίρνοντας χρήματα από το δημόσιο, όχι χάρισμα, αλλά για την περιουσία που πήρε το δημόσιο για να μισθοδοτεί τους κληρικούς. Με πολλούς σκόπους, περάσανε 200 χρόνια από τότε, το καταφέραμε και μπροστά από λίγες ημέρες βγήκαν και τα διατάγματα με την τοποθέτηση των ιερέων σε θέσεις που δεν είχαμε. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο που είναι και το όραμά μου, η επιθυμία μου, είναι να ξεχάσουμε αυτή την οτροπία του Όθωνος Βασιλιά, την Οθωνική. Ό,τι είναι της Εκκλησίας, Εκκλησία, χτήματα, είναι του κράτους. Όχι. Το κράτος έχει τα δικά του και εμείς τα δικά μας. Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια εποχή, σε μια συνάντηση στο κάτω και στο σύστο. Εγώ το είπα δημοσίως ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε την περιουσία μας προς όφελος όχι δικό μας, και του κράτους και του λαού μας και των ιδρυμάτων μας. Και με μεγάλη χαρά άκουσα από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη που είπε περιουσία στην Εκκλησία δεν είναι να έχει 1000 στρέμματα και 2000 στρέμματα, αλλά να τα καλλιεργεί αυτά που να τους δίνουν χρήματα σωπρός, να εξυπηρετεί τις ανάγκες της και να βοηθάει τον κόσμο. Αυτό είναι ένα δεύτερο σύνθημα, ένα όραμα δικό μου που πιστεύω ότι θα το προχωρήσουν οι ιεράρχες. Η Εκκλησία δεν θέλει να γίνει πλούσια για άλλον λόγο. Θέλει να στέκεται στα πόδια της, να μπορεί μόνη της να τακτοποιεί τις ανάγκες της και να μην ζητιανεύει από το τάδε γήπεδο και από τον άλλον πετρέλαιο για τα γυροκομεία, να είναι ανεξάρτητη. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, την αυτονομία της. Δεν είναι δυνατόν να θέλω οδηγό εγώ τώρα ή να θέλω γραμματέα και να περιμένω να μου τον διορίζει ο Υπουργός με δικό του κριτήριο. Θα πρέπει η Εκκλησία να έχει την δική της κίνηση και να προχωρήσει. Λοιπόν, αυτό ήταν ο σκοπός μου και αυτό είναι και το όραμά μου. Όλα να γίνουν δεν γίνονται. Τώρα, ως προς το άλλο ερώτημα, το τελευταίο, το χρονοδιάγραμμα της οικειοθελούς. Υπάρχουν πολλοί και καλοί ιεράρχες που μπορούν να με αντικαταστήσουν και τώρα και οποτεδήποτε έχουν ικανότητες. Αν λοιπόν βρεθεί μια ομάδα αρχιερέων που να μου πει, ξέρετε, καλώς είστε, αλλά λίγο κουρασμένος ή μας κουράζετε, ξέρω εγώ, δεν αποσύρεστε. Ειλικρινά σας λέω, θα είναι για μένα μια ευλογημένη απόφαση, διότι έχω πολλά να κάνω ακόμα. Αρχιεπίσκοπε, λέτε ότι ξεκινάτε τώρα τις διαδικασίες, τη διαδικασία της διαδοχής, αυτό λέτε, αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αυτό ποτέ. Αν με το ζητήσουν οι ιεράρχες,
είμαι έτοιμος. Αν το φέρει ο Θεός, πάλι είμαι έτοιμος. Είναι είδηση αυτό που λέτε. Δεν πειράζει. Είναι είδηση μεγάλη αυτό που λέτε. Αυτό είναι που ζω. Να είστε καλά. Και θα συνεχίζω να λέω αυτό του ποιητού μας. Και το λέω και για σας. Ο άνθρωπος δεν θέλει πολλά για να είναι άκακος και επιτυχημένος. Λίγο κρασί, λίγο ψωμί, φαγωπότη, αλλά Χριστούγεννα και Ανάσταση. Να είστε καλά, Μακαριότατε. Ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή και χαρά αυτή η συνάντηση εδώ στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και όλα όσα μας είπατε, απαντήσατε με πολύ θάρρος και σε κρίσιμα ερωτήματα σε περίεργους καιρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.